αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες του μακελιού στον Ανισαρά, καθώς ο κατηγορούμενος Ολλανδός δήλωσε στην ανακρίτρια ότι δεν θυμάται πώς τραυμάτισε το αγοράκι από τη Ρωσία. Η απολογία του δράστη της παρολίγων δολοφονίας του 11χρονου κράτησε μόλις 15 λεπτά, καθώς σύμφωνα με τον συνηγορό του δεν ήταν σε θέση να διατυπώσει κάποιο λογικό ισχυρισμό. Δεν είναι σε θέση να διατυπώσει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αυτή τη στιγμή, ούτε είναι σε θέση να διατυπώσει οποιοδήποτε λογικό συλλογισμό. Συγγνώμη από το θύμα και την οικογένειά του ζήτησαν μέσω του συνηγόρου του η μητέρα και η αδελφή του Σιρίνο Σράιβερ, που βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Καταρχάς, από την πλευρά του κατηγορουμένου, μια λέξη για το άτυχο παιδί και την οικογένειά του. Η λέξη αυτή είναι συγγνώμη, όποια αξία και αν συγγνώμη μπορεί να έχει τούτη την ώρα. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί στο δικαστήριο κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Εκεί βρισκόταν ήδη μέλη της οικογένειάς του που προσκόμισαν έγγραφα από το δικαστήριο του Άρνεμ, τα οποία αναφέρουν ότι βρίσκεται υποδικαστική επιμέλεια εξαιτίας της ψυχικής διαταραχής που παρουσιάζει. Προσκομίσαμε απόφαση Ολλανδικού Δικαστηρίου, συγκεκριμένα του δικαστήριου του Άρνεμ της Ολλανδίας, με την οποία το παιδί τίθεται υποκαθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να ενεργεί μόνο σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, ούτε να υπογράφει. Στην πολύωρη κατάθεση της μητέρας του 20χρονου, η οποία προηγήθηκε, η γυναίκα δήλωσε στην ανακρίτρια ότι ο γιος της είναι αυτιστικός και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, την οποία φαίνεται να διέκοψε τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τα άτομα στα οποία εμπιστεύτηκε την επιμέλειά του τον έστειλαν για εργασία σε άλλο ξενοδοχείο. Η μητέρα μας είπε ότι συμφώνησε, λέγοντας το διευθυντή να είναι προσεκτικός με την ψυχική του κατάσταση. Μόλις όμως αναχώρησαν, τον μετέφεραν στο άλλο ξενοδοχείο, όπου εξελίχθηκε η τραγωδία. Στη διάθεση της ανακρίτριας βρίσκεται και ο ιατρικός φάκελος του 20χρονου, ο οποίος θα μεταφραστεί για να συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με την οικογένεια, στο φάκελο βεβαιώνεται ότι ο 20χρονος είναι αυτιστικός, ενώ στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί κατοίκον. Έχει τελέσει υπονοσηλεία στο παρελθόν, τελούσε υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, την οποία από ό,τι φαίνεται έχει διακόψει τις τελευταίες μέρες. Ο Σιρίνος Σράιβερ κρίθηκε ωστόσο προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας και πρόκειται να μεταφερθεί σε ειδικό κατάστημα κράτησης, προκειμένου αφενός να ακολουθεί την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, αφετέρου να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Η κυρία ανακρίτρια διέταξε ήδη τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, διόρισε πεπειραμένο ψυχίατρο αρμόδιο για να φέρει σε πέρα στην ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Και βεβαίως μετά την αναμενόμενη απόφαση για προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, αναμένουμε να δούμε πού θα κρατηθεί, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσει να λαμβάνει τα φάρμακά του. Η μητέρα και η αδελφή του 20χρονου αποχώρησαν λίγο αργότερα από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, χωρίς να κάνουν δηλώσεις.